Θέατρο σκιών. Ήταν ένα είδος επιθεώρησης που ανεβάζανε στο καμπαρέ «Ο Μαύρος Γάτος» στη Μομάρτη. Το περίφημο καμπαρέ, πάρα πολύ σατυρικά θεάματα και τολμηρά στην κριτική τους. Και φτιάχνανε αυτά εδώ ολόκληρα σκηνικά για να σατυρίσουμε τα τεκτενόμενα κάθε χρόνο. Μπορούσε να γίνει μεγάλη ιστορία με τις σκιές. Μεγάλη υπόθεση οι σκιές. Εντάξει, δεν είναι Καραγκιόζης, αλλά... Το θέαμα είχε τίτλο, αυτό το συγκεκριμένο, «Αγιόρ», δηλαδή «αλλού». Κάπου αλλού. Αντιπολεμικό μάλλον. Εδώ πέρα είναι το μουσείο της Μομάρτης. Έχουν κρατήσει ένα κομμάτι, ένα τετράγωνο ίσως της πόλης, όπως ήταν κάποτε ως χωριό. Τότε που έρχονταν εδώ οι καλλιτέχνες και έμεναν, και έρχονταν οι καλλιτέχνες ακριβώς γι' αυτό, επειδή έμοιαζε με χωριό και ήτανε, τους ενέπνεε πάρα πολύ. Και έχουν μείνει μερικά σπίτια, το ατελιέ του Ρενουάρ ας πούμε είναι αυτό, και κάποιες ιστορίες διαβάζεις των ζωγράφων που έμειναν εδώ. Και επίσης υπάρχει και η ιστορία της Κομούνας του 1871, η οποία ξεκίνησε από εδώ, από τη Μομάρτη. Και η Sacré-Cœur που φαίνεται πίσω από αυτόν τον πύργο του οπτικού τηλεγράφου που μοιάζει με πύργο νερού, αλλά δεν είναι, χτίστηκε όταν έληξε το θέμα με την Κομούνα. Ήταν η νίκη της εκκλησίας και του κράτους επί των εξεγερμένων, μια πολύ αιματηρή υπόθεση. Αμέσως μετά αρχίσανε στη Μομάρτη να μαζεύονται καλλιτέχνες και γενικά να διοργανώνονται γλέντια ολονύχτια και τα λοιπά, και χωρί και τα κανκάν και όλα αυτά, σαν να θέλαν οι άνθρωποι να ξεχάσουν, να τα ξεχάσουν όλα όσα είχαν γίνει. Αυτή η παπίτσα εδώ που στέκεται ακίνητη φάνηκε στην αρχή αληθινή, αλλά είναι γλυπτό, ε. Είμαστε στην περιοχή των καλλιτεχνών. Ατελιέ της Σουζάν Βαλαντών και του Μωρίσου Τριλό, του γιού της. Το αληθινό. Φυσάει ο αέρας σήμερα εδώ πάνω, ε. Σαν σκηνικό από την Ποέμη είναι, αλλά... Το σκηνικό από την Ποέμη γίνεται. Σαν αυτό. Αχ, και τι ωραία που μυρίζει. Λέτε να είναι μυρωδιά μπογιάς. Βλέπω από εδώ και αυλές ωραίες και το Παρίσι από ψηλά. Βρήκαμε και Ισπανίδα ξεναγό και το εξηγεί. Είναι Monte de los Mártires. Montmartre. Και μετά έγινε βεβαίως Monte de los Cabarets. Και αυτός είναι ο μάρτυρας, ο Άγιος Διονύσιος, που δεν έχει σχέση με τον Αρεοπαγίτη, παρόλο που τους έχουν μπερδέψει, ο οποίος κρατάει στα χέρια του το κεφάλι του, με το οποίο περπάτησε από το κέντρο του Παρισιού, ή εδώ πέρα ήταν ο τόπος του μαρτύριου, και έφτασε μέχρι έξω από το Παρίσι, που είναι τώρα το Σεν-Ντενί Μπαζιλίκ, το ξέρουν όλοι που χρησιμοποιούν το μετρό. Y ahí despertaban la casa.